Πάνω από 4,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη βρέθηκαν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι εποχές είναι δύσκολες. Για να τα βγάλεις πέρα, χρειάζεσαι να κάνεις δύο δουλειές. Στην ουσία, δουλεύεις για ένα σπίτι, κάνεις δύο δουλειές για ένα σπίτι και δεν είσαι μέσα στο σπίτι αυτό. Για να το ζήσεις στην ουσία. Πείτε κάτι που να είναι ενθαρρυντικό. Δεν υπάρχει ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Λέμε, αναπολούμε τις μέρες που περάσαμε, όχι τις μέρες που έρχονται. Γιατί πέρασαμε από μια κρίση, περιμένουμε να βγούμε από την κρίση, να δούμε κάτι καλύτερο για το επόμενο χρονικό διάστημα και τελικά καλύτερο δεν γίνεται, γιατί η ζωή μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 32%, στη Βουλγαρία με 30%, στην Ισπανία με 26,5% και στην Ελλάδα με 26,1%. Όποιος δεν έχει, πεθαίνει. Τι πρέπει να γίνει? Να πέσουν οι τιμές. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση να πιέσει. Τώρα θα δούμε. Με ενδιαφέρει ο κόσμος. Βλέπω. Πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πάρουν. Όταν δεν μπορείς να πάρεις, είναι τραγική κατάσταση. Στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο φτώχειας και καταγράφηκαν το 2023 είναι στην Πελοπόννησο με 35,7%, στη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω, πρέπει να σου πω. Γενικότερα δεν νομίζω ότι πάει μπροστά η κοινωνία και η χώρα γενικότερα. Νομίζω κάθε χρόνο πάμε και δύο βήματα πίσω. Δεν εξελισσόμαστε, μένουμε στα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα σε θέμα δουλειών κλπ. Αν δεν σπουδάσει, που και πάλι τα παιδιά που σπουδάζουν και προσπαθούν να βρουν κάτι στην ειδικότητά τους, πάλι δεν βρίσκουν κάτι. Οπότε δεν ξέρω ποια θα έπρεπε να είναι η κατάταξη της χώρας, ας πούμε,